Ολονύχτια μάχη με τον άνεμο και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις στον Αλμύρο έδωσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να γλιτώσουν σπίτια και επιχειρήσεις από τον κίνδυνο. Έχουμε συνεχείς κυλιδώσεις. Αυτή η οικία, αν δεν ήμασταν εδώ με εγκαταστάσεις και τιμότητα, μπορεί να κινδύνευε. Πολύ αέρα, έχει πολύ κάπνα και υπάρχει μια ανησυχία σίγουρα. Τα σπίτια είναι σε απόσταση 10 μέτρων από εδώ πέρα. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στα Καλάμια γύρω από τις εκβολές του Αλμυρού ανάμεσα σε σπίτια και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σήμανε συναγερμό. Ο ισχυρός άνεμος μετέφερε τις κάφτερες από σημείο σε σημείο με συνέπεια μικροαιστείες να ξεσπούν ακόμη και μέσα στις αυλές των γειτονικών σπιτιών. Στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή εδώ γύρω, νομίζω ότι είναι η τρίτη. Είναι σε Καλάμια πολύ μεγάλο ύψος. Λόγω του ισχυρού ανέμου μας δημιουργούν συνεχώς κυλιδώσεις και νέες εστίες πυρκαγιάς. Ο άνεμος δεν μας βοηθάει. Ήρθαμε κατευθείαν στο σημείο με μηχανήματα έργου. Η πυροσβεστική ήταν άμεση η αντιμετώπιση της. Είμαστε στη διάθεσή της και συνεργαζόμαστε στενά μαζί της. Μας είπαν σπίτια και εγκαταστάσεις κινδύνευσαν. Κινδύνευσαν, αλλά δόξα τω Θεώ, ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα. Και αυτή τη στιγμή δίνει μάχη πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Δεκάδες πυροσβέστες με 9 οχήματα, υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργων του Δήμου Μαλεβιζίου οριοθέτησαν τη φωτιά και σχημάτισαν ζώνες προστασίας για να αποσοβήσουν τον κίνδυνο την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν με αγωνία το έργο της κατάσβεσης της τρίτης κατά σειρά πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή φέτος το καλοκαίρι. Προβληματίζει το γεγονός ότι δεν είχαμε άλλα καλοκαίρια τέτοια συμβάντα και τόσα πολλά σε ένα καλοκαίρι. Η αφαλά τους είναι στα 200 μέτρα από εδώ πέρα που παίρνουμε νερό. Βλέπω ότι συμμετέχετε και με μηχανήματα, βοηθάτε. Έχουμε φέρει τα μηχανήματα του Δήμου και οι υδροφόρες του Δήμου για να βοηθήσουμε τη δουλειά της πυροσβεστικής. Με την ίδια αγωνία και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου έστελνε μήνυμα στους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση φλόγα στην Ήπεθρο, καθώς τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και καμία έκπτωση δεν γίνεται στην επιβολή τους, αφού οι εστίες που προκύπτουν καθημερινά είναι δεκάδες. Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 320 πυρκαγιές. Παρότι έχουμε μπει στον Οκτώβριο, έχουμε 320 πυρκαγιές καθημερινά. Να παρακαλέσουμε τον κόσμο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Μπορεί να είμαστε Οκτώβρη, μπορεί να έχουμε κάποιες υγρασίες, αλλά τα πάντα είναι ξερά. Θέλω να εφιστήσω και να παρακαλέσω τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να μην ανάβει φωτιά στην εξοχή για κανένα λόγο. Αν θέλετε να το ακούσετε αυτό, ακόμα και προχτές κόψαμε ένα πρόστιμο. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο όμως. Παρακαλώ πάρα πολύ τον κόσμο να μην ανάβει φωτιά για κανένα λόγο.